Οι βουλευτές Εύρου του Πασόκ, Ελένη Τσαούση, κατέθεσε αναφορά προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα τον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων και των προϋποθέσεων ένταξης των ατόμων με αναπηρία στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου του ΟΕΚ. Αναφορά σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης των ατόμων με αναπηρία στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, κατέθεσε στη Βουλή βουλευτής Εύρου του ΠΑΣΟΚ Ελένη Τσιαούση. Η βουλευτής Εύρου ζητά τον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων, καθώς τα άτομα με αναπηρία αποκλείονται από δικαιούχοι λόγω των επιδομάτων που παίρνουν. Η κυρία Τσιαούση στην αναφορά της μεταξύ άλλων τονίζει πως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο υψηλός δείκτης ανεργίας στα άτομα με αναπηρία. Είναι μια αναφορά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες σχετικά με το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα κοινωνικό μέτρο που στόχο έχει να βοηθήσει τα χαμηλά οικονομικά στρώματα των πολιτών. Σε ό,τι αφορά όμως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, επειδή συνυπολογίζεται το εξοδηρηματικό επίδομα σαν εισοδηματικό κριτήριο, αμέσως τους βγάζει έξω από το πρόγραμμα και αυτό καταλαβαίνουμε όλοι πόσο άδικο είναι. Η βουλευτής Εύρου δήλωσε πως το μέγεθος της αδικίας είναι τόσο μεγάλο που θα πρέπει να διορθωθεί με τον επανακαθορισμό εισοδηματικών κριτηρίων και των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που αφορούν στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου. Επειδή τα άτομα με ειδικές ανάγκες βιώνουν την ανεργία για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από οποιοδήποτε άλλο άτομο, η αύξηση του αριθμού των ενσύμων που απαιτείται για να μπει κάποιος σε αυτό το πρόγραμμα είναι εντελώς ανεδαφική για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έτσι λοιπόν, με την αναφορά μου ζητώ τον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων και οικονομικών και ασφαλιστικών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και για τις οικογένειες που προστατεύουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, σύμφωνα με την κυρία Τσιαούση, θα πρέπει να γνωρίζει και να λάβει υπόψη του ότι τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία έχουν περιορισμένες επιλογές για ανέβρεση προσβάσιμων κατοικιών, γεγονός που έχει ανάλογες οικονομικές συνέπειες. Όταν οι γονείς έχουν ένα παιδί με σύνδρομο Down, έχουν με βαριά εγκεφαλική παράλυση ή άλλες κινητικές αυτισμό, άλλες αναπηρίες, είναι φυσικό και επόμενο ο ένας να πρέπει να μένει στο σπίτι για να φροντίζει το παιδί, άρα να μην εργάζεται και ως εκ τούτου να αντιμετωπίζουν ακόμη πιο έντονα οικονομικά προβλήματα. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι χρειάζεται ο επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων για αυτές τις ευπαθείς ομάδες.